νεότερη ελληνική ιστορία έχει σημαδευτεί από ένδοξες πράξεις τους μεγάλους αγώνες του έθνους στις αρχές του 20ου αιώνα. Λίγοι ωστόσο γνωρίζουν το ρόλο που έπαιξαν οι σιδηρόδρομοι της Ελλάδας στους μεγάλους πολέμους και ότι στην ουσία οι σιδηροδρομικοί πολέμησαν και αυτοί μαζί με τους στρατιώτες. Ένας ξεχασμένος σιδερένιος ήρωας του έπους του 1940 βρίσκεται πλέον στον σιδηροδρομικό σταθμό Δράμας, περιμένοντας να σωθεί. Η Δράμα είναι ένας από τους μεγαλύτερους σταθμούς της χώρας και βρίσκεται στη χιλιομετρική θέση 231 της γραμμής Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολης, κατασκευασμένος το 1896 από την Οθωμανική τότε εταιρεία Τζονξιόν Σαλονίκ Κωνσταντινόπουλ. Στο χώρο του σταθμού βρίσκεται το παλιό μηχανοστάσιο, στο οποίο πλέον στεγάζεται το Μουσείο Τρένων Δράμας και Ομεάς Ήφαιστος. Η Δράμα, λόγω της θέσης της στη γραμμή της Αλεξανδρούπολης, αλλά και του μεγάλου εμπορικού έργου που είχε τις περασμένες δεκαετίες, έγινε σταθμός απόθεσης και στέγασης μηχανών έλξης, αλλά και δεκάδων οχημάτων. Κατόπιν ερευνών του τροχαίου υλικού, από τον υπεύθυνο μουσιακού υλικού του ΟΣΕ, κύριο Ιάσονα Ζόρζο, και σε συνεργασία με τα μέλη του Ηφαίστου, εντοπίστηκαν μερικά πολύ σπάνια οχήματα, κάποια από τα οποία κατασκευάστηκαν από την Οθωμανική Τζονξιόν στα τέλη του 19ου αιώνα. Ένα όμως από τα σημαντικότερα κοιμήλια είναι η Ατμάμαξα KG877. Η Ατμάμαξα αυτή αποτέλεσε μέρος μιας σειράς 20 ατμάμαξών που αγοράστηκαν από τους ΣΕΚ το 1929 από το Βέλγιο στα πλαίσια της ανάταξης και προετοιμασίας του δικτύου. Την εποχή εκείνη, ο ελληνικός στρατός, σε συνεργασία με τον Ιωάννη Μεταξά, που ήταν υπουργός συγκοινωνιών, έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιο προετοιμασίας των σιδηροδρόμων, το οποίο περιελάμβανε ενίσχυση των γεφυρών, νέες σιδηροτροχές και νέο δυνατότερο τροχαίο υλικό. Η Ατμάμαξα αυτή όμως έχει μία σπουδαιότερη σημασία που αφορά ολόκληρο το έθνος. Την ημέρα της επιστράτευσης φωτογραφίζεται επικεφαλής μιας αμαξοστοιχίας που ετοιμάζεται για αναχώρηση από τον σιδηροδρομικό σταθμό Αθηνών για το μέτωπο. Η φωτογραφία αυτή αποτελεί την πλέον γνωστότερη και πιο διαδεδομένη εικόνα που εκπροσωπεί τον τεράστιο όγκο στρατιωτικών εφοδίων και οπλιτών που μετακινήθηκαν προς τα αλβανικά σύνορα σιδηροδρομικός. Έπειτα από την ταυτοποίηση ξεκινά ο αγώνας για τη μετακίνηση της Ατμάμαξας από την Μόρτα όπου βρισκόταν στο εσωτερικό του μηχανοστασίου, με πρώτο στόχο τη διάσωση και ασφαλή στέγασή της. Πώς όμως μετακινείς μία ατμάμαξα που έχει παραμείνει ακίνητη για πάνω από 20 χρόνια? Την λύση έρχεται να δώσει ο ΟΣΕ και το Τμήμα Μουσιακού Υλικού. Το κυριότερο πρόβλημα στις μετακινήσεις παροπλισμένου τροχαίου υλικού είναι η κατάσταση των λιποκυβωτίων. Τα λιποκυβώτια είναι στην ουσία τα σημεία όπου ο άξονας του τροχού εδράζεται και στηρίζει τη μηχανή, σημείο που είναι κατανοητό πως έχει τεράστιες τριβές. Για το λόγο αυτό, οι μηχανικοί εφήβραν τα λιποκυβώτια ή κουζινέτα, τα οποία γέμιζαν με έλαιο λίπανσης και έτσι αποφεύγονταν οι τριβές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στα λιποκυβώτια μιας εγκαταλελειμμένης ατμάμαξας είναι η μη ύπαρξη ελαίου ή ακόμη χειρότερα η διείσδυση νερού, γεγονός που καταστρέφει το σημείο επαφής.
διαδικασία ελέγχου ξεκινά. Ο Ιάσονας Ζόρζος, σε συνεργασία με τους εθελοντές του μουσείου, ξεκινούν μια χρονοβόρα διαδικασία ελέγχου των κουζινέτων της μηχανής. Τελικά, μετά από ώρες ελέγχου, διαπιστώνεται πως τα κουζινέτα δεν έχουν νερό και ξεκινά η απομάκρυνση των παλαιών ελαίων. Έπειτα, ξεκινά η διαδικασία αναλείπανσης, η οποία θα διαρκέσει σχεδόν ολόκληρη τη νύχτα. Πρωί τελικά η μηχανή έχει λιπανθεί. Όλα τα κουζινέτα έχουν ελεγχθεί και φρεσκαριστεί και μένει πλέον να δούμε εάν η ατμάμαξα θα καταφέρει να κινηθεί. Λίγο αργότερα φτάνει στο σταθμό ένα Unimog, φορτηγό με σιδηροδρομικές ρόδες, το οποίο θα κληθεί να τραβήξει τη μηχανή. Μετά από λίγη προσπάθεια, η τροχή της ιστορικής αυτής ατμάμαξας κινούνται ξανά και το σιδερένιο θηρίο προχωρά προς τη βόρεια έξοδο του σταθμού. Επόμενο βήμα της διαδικασίας είναι η αναστροφή της μηχανής έτσι ώστε να τοποθετηθεί σωστά στο χώρο του μηχανοστασίου και να είναι επισκέψιμη από την πρώτη στιγμή. Για καλή μας τύχη, η δράμα διαθέτει περιστροφική πλάκα, το μέσο δηλαδή όπου βοηθά στην αναστροφή των κινητηρίων μονάδων. Αφού η μηχανή αναστραφεί, παλινδρομεί ως το κλειδί του μηχανοστασίου. Μετά από λίγη ώρα, ο βετεράνος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρίσκεται στην ασφάλεια του κτηρίου και στα χέρια των εθελοντών του ηφαίστου. Πλέον, μια νέα μεγάλη προσπάθεια ξεκινά, αυτή της αποκατάστασης για να επαναφέρει το ιστορικό αυτό τρένο στην παλιά του δόξα, ως μια ένδειξη ευγνωμοσύνης για τα όσα προσέφερε στη χώρα.